SOS, χάνονται SOS. SOS, SOS. Το μυαλό μου τυραννιέται αρκετές φορές. SOS, SOS, χάνονται SOS. Εξεχάσαμε όλοι του Θεού τις συμβουλές. AIDS, ναρκωτικά, όπλα, πυρηνικά, ληστείες, πόνοι, άγχος, βία και τρομάρα. Όσων θερμοκηπίων, μόλυνση περιβάλλοντος, διαζύγει αμβλώσεις, αθεϊσμός, καινοδοξία, εγωισμός. Όλα αυτά ίδια κατάρα, οι σύγχρονες πληγές του Φαραώ. Θεέ μου, φώτισε με, τι να κάνω, που να πάω, τι να γράψω, τι να πω. Ζωή, περιβάλλον, οικογένεια, αγάπη, ήθος, φιλία και ευγένεια. Τα καταστρέψαμε όλα και τα πληρώνουμε τώρα. Κοινωνία, ώρα μη δεν. Κοινωνία, ώρα μη δεν. Κοινωνία, ώρα μη δεν. Κοινωνία. Ναρκωτικά, όπλα, πυρηνικά, ληστείες, φόνοι, άγχος, βία και τρομάρα. Όζων, θερμοκηπίων, μόλυνση, περιβάλλοντος, διαζύγει, αμβλώσεις, καινοδοξία, αθεϊσμός, εγωισμός. Όλα αυτά ίδια κατάρα, αιρέσεις, μαγείες και βουτού συμπληρώνουν την κουταμάρα. Αδελφοί, αδελφοί, αγάπη, ελπίδα, πίστη, προσευχή. Όλα αυτά τα λόγια τα έγραψα σε ένα τραγούδι μου. Θέλω τώρα, δεν ξέρω αν το καταφέρω να τα θυμηθώ, να σας πω ένα τραγούδι που ίσως ορισμένοι, ορισμένες μάλλον, δεν ξέρω, ισχύει και για τη γυναίκα μου και για μένα και για όλους μας. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα ομολογήσουμε για να αναλάβουμε έτσι και τις ευθύνες μας, για να σταματήσει το κακό. Αυτή τη στιγμή μιλάω για ένα πανεθνικό θέμα, το θέμα των αμβλώσεων, που ενώ στην Ελλάδα υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα και μένουμε συνέχεια στα 10 και στα 10 και μισά εκατομμύρια, κάποιοι που λένε ότι θέλουν να μας διαλύσουν και να μας καταπιούν, ετοιμάζοντας, ήδη είναι 60 εκατομμύρια και δύο, και γύρω από το 2000, όπως λένε οι μελετητές, οι ερευνητές, θα φτάσουν στα 80 εκατομμύρια. Το 2000 εμείς, όπως λένε πάλι οι ερευνητές, θα είμαστε μία χώρα γερόντων. Και αν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τα τίμια και τα ιερά, την τιμή και τη δόξα
τα όσια και τα ιερά, τότε πια θα φωνάζουν τα παιδιά μας που ήδη έχουν σκοτωθεί από τα μηχανάκια, από τις μηχανές ή από τα ναρκωτικά ή από το AIDS, να μπορέσουν να κρατήσουν τα σύνορά μας άγγιχτα. Και εμείς το βιολί μας βιολάκι. Η δυστυχία μας συνεχίζεται. Λίγο με τις προγαμιαίες σχέσεις που οι προγαμιαίες σχέσεις έχουν καταργήσει το γάμο. Εφόσον λύθηκε το πρόβλημα, γιατί να παντρευτούμε. Και βλέπεις ένα διαμάντι κορίτσι και του λες, κόρη μου, θα παντρευτείς να κάνεις οικογένεια. Σοβαρά, λέει, γιατί να κάνω οικογένεια. Και βλέπεις ένα παιδί μια χαρά και σου λέει, γιατί να κάνω οικογένεια. Λύθηκε το πρόβλημα. Ας τη πράγματα. Ένα διαμέρισμα, μια καρσονιέρα, περνάμε ωραία, μια χαρά, δεν θέλουμε τα παιδιά. Σημεία των καιρών αυτά, βέβαια. Ο Γιώργος ο Κινήρης όμως, έχοντας υπόψη τις 500 αυλώσεις, τους 500.000 φόνους που γίνονται στην Ελλάδα, έτσι, και εμείς για 13.000 βρίζουμε ακόμα τον Ηρώδη. Εμείς πόσο πρέπει να βρίζουμε τον εαυτό μας, αλήθειες, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, Λοιπόν, και για τον εαυτό μου και για τη γυναίκα μου και για όλους σας έγραψα ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν θυμηθώ τα λόγια να το πω. Προσέχετε το, είναι στην κασέτα μου γι' αυτό, την καινούργια. Λίγο ησυχία, μήπως μπορέσω και το θυμηθώ. Γυναίκα, γυναίκα, που στα σπλάχνα σου έχεις παιδί και θέλεις να το βγάλεις, κομμάτια να το κάνεις, στα μάτια να μην το δεις. Γυναίκα, γυναίκα, που στα σπλάχνα σου έχεις παιδί και θέλεις να το βγάλεις, κομμάτια να το κάνεις, στα μάτια να μην το δεις. Άφησε το για να ζήσει, τον ήλιο να αντικρίσει, το γέλιο να γνωρίσει, τη μάνα του να σφίξει, το γάλα της να πιει, να πιει να μεγαλώσει, να λάμψει να μερώσει, να γίνει χριστιανάκι, γνήσιο Ελληνάκι, πατρίδα και Ιησού να πει. Όχι στις αυλώσεις, όχι στις θανάτωσεις, όχι, ναι στη ζωή, ναι στη ζωή. Όλοι μαζί. Όχι στις αυλώσεις, όχι στις θανάτωσεις, όχι, ναι στη ζωή, ναι στη ζωή. Που ξέρεις κάποια μέρα το σπλάχνα αυτό αν γίνει μεγάλος και τρανός, Άγιος ή προφήτης, σοφός ή κυβερνήτης, δάσκαλος ή γιατρός. Άφησε το για να ζήσει, τον ήλιο να αντικρίσει, το γέλιο να γνωρίσει, τη μάνα του να σφίξει, το γάλα της να πιει, να πιει να μεγαλώσει, να λάμψει να μερώσει, να γίνει χριστιανάκι, γνήσιο Ελληνάκι, πατρίδα και Ιησού να πει.
συσσώχη, στις θάνατος συσσώχη, ναι στη ζωή, ναι στη ζωή. Απ' την Καβάλα, την Άγια του την πόλη θα ξεκινήσει αυτό το μήνυμα, γι' αυτό θα το προτραγουδάω σε εσάς, να πάρω ευλογία. Όλοι μαζί λοιπόν, εκστρατεία, το ίδιο, φωνάξτε το δυνατά, δυνατά. Όχι στις αγλώσεις, όχι στις θανατώσεις, όχι με στη ζωή, με στη ζωή. Δυνατά. Όχι στις αγλώσεις, όχι στις θανατώσεις, όχι με στη ζωή. Κοντά μου εδώ, τα παιδιά εδώ, σηκωθείτε πάνω εδώ, εδώ, εδώ. Από τα παιδιά θα πάρουμε φως, τελείωσε. Τα παιδιά μας θα μας κάνουν, θα μας κάνουν ανθρώπους. Πάμε λοιπόν, λάτε κοντά. Το ίδιο. Όχι στις αγλώσεις, όχι στις θανατώσεις, όχι ναι στη ζωή, ναι στη ζωή. Το δυνατό όλοι μαζί. Ένα διάλειμμα 10 λεπτών, μήπως ορισμένοι θέλουν να φύγουν, να έρθουν και να καθίσουν οι άλλοι οι όρθιοι, αν θέλουν, και ύστερα πάλι για μια ώρα, τρία τέταρτα μια ώρα, θα σας πω και τα νέα μου τραγούδια, που βέβαια είναι δύσκολο να μπορέσετε να τα περάσετε μέσα σας, γιατί καμιά φορά το τραγούδι όταν το ακούμε για πρώτη φορά, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, να το αγαπήσουμε. Την άλλη φορά που θα έρθω, θα τα τραγουδάμε όλοι μαζί αυτά τα τραγούδια. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το καλοκαίρι που θα ξανάρθω, να κάνουμε τη συναυλία στο γήπεδο. Συμφωνείτε? Στο γήπεδο, πατέρα Κωνσταντίνε. Αρχηγέ, μετά τον Χριστό. Στο γήπεδο, να δούνε ότι είμαστε πολύ χριστιανοί με όμικρον γιώτα και πολύ με ήττα. Τα λέω καλά. Από ορθοδοξία τα πάω καλά. Γιατί νομίζουν ορισμένοι ότι οι χριστιανοί είναι ελάχιστοι? Λοιπόν, να δείξουμε τη δύναμή μας, γιατί αν είναι κάτι να φοβηθούν, θα φοβηθούν ότι είμαστε πολλοί και πολλοί χριστιανοί. Όλοι μαζί λοιπόν το καλοκαίρι να γεμίσουμε το στάδιο. Να έρθουν και άλλοι άνθρωποι κοντά μας. Εμείς δεχόμαστε όλο τον κόσμο και τους εχθρούς μας ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα είμαι κοντά σας να σας ξανατραγουδήσω και παλιά τραγούδια. Η λύση είναι μία, τον παππού σας και τη γιαγιά και άλλα καινούργια παλιά τραγούδια. Όσοι θέλουν να αγοράσουν κασέτες, υπάρχουν στην έξοδο. Καθώστε τον πατέρα Γεώργιο. Ευχαριστούμε που μας τιμήσετε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εσείς τώρα. Η λύση είναι μία, Χριστός εξομολόγηση, διακοινωνία. Η λύση είναι μία, Χριστός εξομολόγηση, διακοινωνία. Πολύ χαίρομαι που τραγουδάτε μαζί μου.
Δεν ήσουν μόνο εσύ μες στην αμαρτία. Δεν έχεις ζήσει μόνο εσύ. Καλοί μου αδελφοί εν Χριστώ, είναι η ώρα πάλι που θα πούμε ένα νέο άσμα για να καταλάβετε περίπου τι έγραψα στις νέες μου κασέτες. Στόχος μου στις νέες κασέτες ήταν αυτά που είπα προηγουμένως, που μίλησε. Οι αξίες που σβήσανε, που σβήνουνε, που σβήσαμε. Και προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω τον άνθρωπο, πρώτον εαυτό μου, όσο ακόμα μας μένει καιρός, να γυρίσουμε πίσω πλωταχώς. Ο Έλληνας χωρίς την οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να ζήσει. Ο Έλληνας έχει τα Άγια Μυστήρια. Ο γάμος είναι ιερός, η οικογένεια είναι ιερή. Αυτοί οι θεσμοί δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να μας τις βγάλουν από μέσα μας, γιατί είναι η αγρογωνία η λύθη μας, είναι οι ρίζες μας, είναι οι παραδόσεις μας. Εμείς όμως λίγο από τη λιποταξία μας που γίναμε αυτόμολοι, που γίναμε μέσα από το ίδιο μας το στρατό, αυτομολύσαμε, πήγαμε στο άλλο στρατόπεδο και λέμε και νομίζουμε ότι όταν θα γίνουμε Ευρωπαίοι θα γίνουμε άνθρωποι, γαϊδούρια θα γίνουμε. Και θέλετε να σας πω ακριβώς πως ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται πανηγύρι στα σπίτια τους, γράφουν σε εφημερίδες, ζητούνται λέει άλλα ζευγάρια για να περάσουν όμορφα στο σπίτι μας, και είναι τα παιδιά τους αυτοί και οι φίλες και οι φιλενάδες, και να περνούν ωραία τα Σαββατοκύριακα. Αλλά να σας πω, υπάρχουν πάρκα στη Δανία που είναι τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, τα σπλάχνα μας, και τους δίνουν σύριγες δωρεάν για να κάνουν τη δόση τους και να έρχονται οι τουρίστες να φωτογραφίζουν τα πλάσματα αυτά σαν ατραξιόν. Όπως εμείς έχουμε την Ακρόπολη, αυτοί δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και δίνουν στα παιδιά ναρκωτικά, ενέσεις, για να τα έχουν για ατραξιόν, για να τα βλέπουν οι ξένοι σαν θέαμα. Και ξέρετε τι λένε αλλού, ότι ο άνθρωπος όταν φτάνει στα 70 του χρόνια πρέπει να παίρνει δρόμο, να τον θανατώνουμε, γιατί δεν έχει να προσφέρει πια στην κατανάλωση τίποτα. Είναι νέοι όροι που μας προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να τους μοιάσουμε. Δεν ξέρουν από οικογένεια, δεν ξέρουν αυτές τις αξίες που μάθαμε εμείς από τους προγόνους μας. Δεν έχει ποτιστεί καμιά γη ξένη από αίμα μαρτύρων. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που εμείς τα ξέραμε, τα αφήσαμε και τα προδώσαμε. Προσπαθώ λοιπόν μέσα από τα τραγούδια μου αυτά τα καινούργια να δώσω το σήμα, το SOS, και όσο είναι καιρός ακόμα να προλάβουμε να γυρίσουμε πίσω. Έγραψα τραγούδια για τα παιδιά μας,
να τα ακούσουν τα παιδιά σαν μια άλλη φωνή, όχι να ακούν αυτά τα καταραμένα, τα διαβολεμένα τραγούδια. Και τραγουδώ και φωνάζω και όπου φτάνει η φωνή μου. Δεν υπάρχουν όμως, δυστυχώς, χωρίς να γίνουμε να κατακρίνω, δεν υπάρχουν όμως άνθρωποι να με φωνάζουν όπως με φωνάζουν εδώ ο πατέρας Κωνσταντίνος και ο πατέρας Γεώργιος. Δεν υπάρχουν, γιατί, δεν ξέρω γιατί, και δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται να το λέω. Γιατί για να φωνάξει ένας ιερέας το γινούσι, πρέπει να είναι παλικάρι, πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να συμπορεύεται μαζί του, πρέπει να μιλούν την ίδια γλώσσα. Και αυτοί οι άνθρωποι το λέει η ψυχή τους, γιατί πιστεύουν πρωτίστως αυτά που λέω εγώ. Ναι, είναι και αυτό μία από τις αλήθειες μου. Αλλά εγώ δεν ανησυχώ. Ό,τι θέλει ο Θεός με κάνει. Και εκεί που θέλει ο Θεός φωτίζει τους ανθρώπους και με φωνάζει. Γι' αυτό στην Καβάλα έρχομαι δύο φορές το χρόνο. Πράγμα που δεν συμβαίνει πουθενά. Γιατί? Γιατί εσείς είσαστε καλύτεροι από μένα. Γιατί εσείς με θέλετε. Και παίρνει φώτιση ο πατέρας Κωνσταντίνος και ο πατέρας Γεώργιος και με φωνάζει κοντά σας. Μας φωτίζει ο Θεός και γίνονται αυτές οι γιορτές, οι χριστιανικές φιέστες που κάνουμε αγωγή ψυχική στην ψυχή μας. Ψυχά, γωγία. Κάνω αγωγή στην ψυχή. Έτσι και λοιπόν και εγώ παίρνω θάρρος, παίρνω κουράγιο, παίρνω δύναμη και έρχομαι ολοταχώς. Οτιδήποτε άλλο και αν έχω. Πρώτα είναι η Καβάλα. Να είστε καλά. Πάντα να μ' αγαπάτε, πάντα να τραγουδάτε τα τραγούδια μου και να είμαστε πιο πολύ κάθε φορά αδέρφια. Τα παιδιά μας λοιπόν έχουν ανακαλύψει ένα νέο ποτό που λέγεται σφινάκι. Σφινάκια. Και ξέρετε, είναι τα σφινάκια. Τα σφινάκια, εκτός που τους παλαβώνει, τους δίνει μια επιθετικότητα και παίρνουν τις μηχανές και σκοτώνονται δυστυχώς. Η μισή γειτονιά μου θρυνεί παιδιά από τα μηχανάκια. Μέσα σε αυτή την ουσία, τα σφινάκια είναι το λεγόμενο κοκτέιλ που κάνανε παλιά. Αλλά μέσα εδώ ρίχνουν και άλλες ουσίες που δίνει στο νέο μια επιθετικότητα. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα είναι από ερευνητάς, μελετητάς και τα λέω. Και δυστυχώς ορισμένοι, για να τρελαίνουν τα παιδιά και να τους παίρνουν τα λεφτά τους, ασίδωτα και έτσι ελεύθερα, δυστυχώς, τα παιδάκια μας έχουν το νέο εθνικό ποτό που λέγεται σφινάκι. Και είναι μόνο τα σφινάκια, είναι και η heavy metal μουσική που τους επηρεάζει το υποσυνήθιτο και υμνούν τον διάβολο και βρίζουν τον Ιησού Χριστό, που το έχω ξαναπεί και την άλλη φορά, που μέσα από τους δίσκους αυτούς τους περισσότερους που γίνονται κάτω από τελετές μαύρης μαγείας και σατανισμού, αν τους γυρίσει ανάποδα, βρίζουν τον Ιησού Χριστό, οι δίσκοι, αν είναι δυνατόν, και όμως είναι πραγματικότητα. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν, και για αυτά τα θέματα έγραψα ένα τραγούδι που είναι και αυτό στην κασέτα μου, για τα παιδιά μας, να τα ακούσουν τα παιδιά. Δεν πειράζει, ας μην είναι όλα, τα μισά, τα ελάχιστα, το ένα, μα το ένα ζητάμε να βρούμε, το απολωλό, το ένα. Γι' αυτό λοιπόν το ένα τραγούδι, παιδί, έγραψε το τραγούδι αυτό, που εύχομαι να είναι περισσότερο από ένα. Ακούστε το λοιπόν και ίσως να πείτε άλλη μια φορά ότι είναι έτσι όπως τα λέω. Λίγη προσοχή, γιατί είναι νέα τραγούδια, τα λέω πρώτη φορά εδώ και ίσως να κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, ακούστε το. Σε πω
στα νομίματα και τα τριαρχίζουνε από στραβοπατήματα, σφινάκια και ουίσκια, τσιγάρα και ξενιχτιά. Η ζωή σου έβγαλε στο πληστηριασμό, σφινάκια και ουίσκια, τσιγάρα και ξενιχτιά. Σε ρίχνουν στην εξάρτηση και στον εκβιασμό, σε ρίχνουν στην εξάρτηση και στον εκβιασμό. Καταλαβαίνετε τι λέω ή όχι? Μπράβο. Τα μαθαίνουν τα παιδιά μας και ύστερα τους λένε πήγαινε πούλησε χασίσι και κοκαίνη για να πεις. Γιατί αν δεν πεις και αν το μαρτυρήσεις θα σε σκοτώσουμε. Είναι ο νόμος αυτός. Ξέρω τι λέω. Ακούτε παρακάτω. Στο σχολείο σου δεν πας. Γυρίζεις, τρέχεις κι όλο χάνεσαι. Δεν ξέρεις το συμφέρον σου. Γιατί παιδί μου χάνεσαι. Γίνε δυνατός πολύ. Πάψε να ζεις την στο δρομικό το σύστημα, εσύ να δείξεις άρνηση. Σφινάκια και ξενιχτιά, τσιγάρα και ουίσκια, η ζωή σου έβγαλε στο πληστηριασμό. Ένα άλλο τώρα, πολύ της εποχής τραγούδι. Ψάχνεις για λύσεις στο παράλογο καιρό, να σ' αλλάξουν στο λεύο ουρανό. Σκόνες καπάκια, ενέσεις ειδονές, που μοιάζουν πόρνες με χαρές προσοχές. Ψάχνεις για λύσεις στο παράλογο καιρό, να σ' ανεβάσουνε στον έβδομο ουρανό. Σκόνες καπάκια, ενέσεις ειδονές, που μοιάζουν πόρνες με χαρές προσωρινές. Και στα φορτώνουν στη δική σου επιλογή και συμβολεύεσαι με μια υποταγή, φυλακισμένος στου μυαλού σου την πληγή. Yeah.
σαράντα χιόνια. Και την αλήθεια αποφέρει πόνου για ένα πάθος που σου έγινε μανία. Ζει στο κενό τη μοναξιά και την ανία. Μα πες μου γιατί θες να ζητήσεις τα νιάτα σου. Ψάχνεις για λύσεις στο παράλογο κενό. Να σε ανεβάσουνε στον έβδομο ουρανό. Σκόνες καπάκια, ενέσεις ειδονές που μοιάζουν πόρνες με χαρές προσωρινές. Και στα φορτώνει τη δική σου επιλογή και συμβολεύεσαι με μια υποταγή. Φυλακισμένος στου μυαλού σου την πληγή. Για μια θανάσιμη τρελή ναρκωμανία ζει στο κενό τη μοναξιά και την ανία. Μες στη ζωή σου τον ατέλειωτο χειμώνα όσοι βρίσκεις τα μάρες στις ιογόνα. Πες μου γιατί θες να ζητήσεις τα νιάτα σου. Και την αλήθεια αποφεύγεις με απειλές. Γι' αυτό με ελπίδες μόνο γης απαραπηλές. Μέσα στις πλέβες σου ο θάνατος περνά και εσύ ταξίδι ξεκινά στο πουθενά. Και την αλήθεια αποφεύγεις με απειλές. Γι' αυτό με ελπίδες μόνο γης απαραπηλές. Και στα φορτώνουν στη δική σου επιλογή και συμβολεύεσαι με μια υποταγή φυλακισμένος στου μυαλού σου την πληγή. Ρίγα η ανάσα σου στο κάλεσμα του χρόνου. Γίνεσαι σύντροφος και δουλικό του πόνου. Μες στη ζωή σου τον ατέλειωτο χειμώνα όσοι βρίσκεις στα παρεστησιό.
δεσμένοι, το θέλουν μερικοί. Να σε κομμάτια σμένοι, το θέλουν μερικοί. Μπορεί ο Σύπηρος Πόντος, πατρίδες ελληνικές. Μπορεί ο Σύπηρος Πόντος, πατρίδες ελληνικές. Παπαδοκία, Έφεσος, καμένες οι εκκλησιές. Καπαδοκία, Έφεσος, καμένες οι εκκλησιές. Αλλά ο αδερφός σας
ο Γιώργος, ο Γεώργιος, ο Κινούσης, σας δίνει το μήνυμα να φωνάξετε μαζί μου αυτά τα λόγια. Να το μάθουν στην Ευρώπη, να τα ακούσουν στην Ασία, Ανατολή, Αμερική. Εδώ δοξάζεται το Χριστός, εδώ γεννιούνται οι πίστοι. Εσείς, να το μάθουν στην Ευρώπη, να τα ακούσουν στην Ασία. Να σε παραδεχθούν, να σε δεχθούν σαν τον αναμενόμενο Μεσσία, σαν τον Θεό επί της γης. Ο Κύριος, Έλληνες, οι Έλληνες από τότε ήταν έξω. Κατάλαβα όταν οι άλλοι ακόμα κοιμώντο και ήθελαν να προσταυρώσουν τον Θεό, οι Έλληνες πήρανε χαμπάρι και έτρεξαν να τον προϋπατήσουν και να του δείξουν ότι είναι αυτό που περιμένουν. Και ο Κύριος, καθότι αν Θεός, είπε: «Ελήλυθεν η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αδέρφια μου, αν ξέραμε τη δύναμή μας, δεν θα φοβόμαστε κανέναν. Πιστέψτε ότι είμαστε το φως του κόσμου. Πιστέψτε ότι είμαστε ο λαός του Θεού. Γι' αυτό φωνάζω μέσα από την ψυχή μου τα λόγια αυτά. Να το μάθουν στην Ευρώπη, σε το Χριστός, εδώ γεννιούνται οι πίστοι. Και μόνο αυτό, και 70 που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα αρχαία ελληνικά, το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, τόσα ο Απόστολος Παύλος που πάτησε σε αυτά τα Άγια Χώματα, τα θαύματα που γίνονται, το Άγιον Φως που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα, τι άλλο θαύμα, και μόνο αυτού, και μόνο τόσα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν, αδέρφια μου, όλοι μαζί να φωνάξουμε αυτό που μας λείπει. Τι μας λείπει που δεν είμαστε ενωμένοι? Αυτό μας λείπει, γιατί μας διαιρούν και δεν θυμόμαστε τα λόγια του Ιησού που λέει: όπου υπάρχει διαίρεση και διχασμός είναι ο διάβολος, και όπου υπάρχει ειρήνη και ομόνοια είμαι εγώ. Αυτό το μήνυμα λοιπόν θέλω να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι ενωμένοι σημαίνει Ελλάδα ανίκητη. Πάμε λοιπόν να το φωνάξουμε γι' αυτό, λίγο πριν τελειώσει αυτή η φιέστα η χριστιανική. Όλοι Αδάμα κοντά στη μάνα, 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 γλυκιά Ελλάδα. Oh,
μικρά παιδιά, η στενοχωριά φτάνει πια. Να θάψουμε τον εγωισμό, μη ξαναπούμε εγώ είμαι εγώ. Στους εχθρούς, σ' αυτούς τους δυσκόλους καιρούς.